Να ξεκινήσουμε, λέω, την συζήτησή μας, κύριε Σπύρτζη, με τα ζητήματα των συμβάσεων. Επί της εποχής σας, εκτός από τα 17-17, ποιες συμβάσεις είχαν ολοκληρωθεί? Και μιλάω για τις συμβάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, δηλαδή τη σύμβαση 10.012 που αφορά του 2006 που αφορά το GSMR, τη σύμβαση 10.004 του 7 που αφορά το ETCS του σειρμούς και τη σύμβαση 10.005 του 7 που αφορά το ETCS στις γραμμές. Πότε ολοκληρώθηκαν αυτές οι συμβάσεις, κύριε Σπύρτζη? Λοιπόν, για να τα πιάσουμε μία-μία. Το GSMR από την Εργοσέ ολοκληρώθηκε το 2018. Μάλιστα. Και είχε προβλεφθεί, θα σας δώσω και τα αντίστοιχα έγγραφα, είχε γίνει και εκπαίδευση του προσωπικού και της, του ΟΣΕ και της ΤΡΕΝΟΣΕ και της ΤΑΣΕ. Οι 10.000... Οι 10.004... Τέσσερα. Οι ETCS του σειρμούς. Οι ETCS. Έχω μία αναφορά από την υπηρεσία. Την υπογράφη, θα το καταθέσω και αυτό. Επειδή με ρώτησε και πριν η κυρία Αποστολά, για να μην μένουν λάθος εντυπώσεις. Ναι, ναι. Ο κύριος Κατσιούλης βγήκε από τον κύριο Βούρα του 16 στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης που έγινε από την 7-17, αλλά μπήκε πρόεδρος στην Επιτροπή της ΕΕΣ. Ναι, ναι, ναι. Στην αναφορά που κάνει, λοιπόν, και εκεί φαίνεται και η πρόοδος του έργου, το 17 Απριλίου του 19, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70%. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει όμως, για να βγάζουμε συμπεράσματα? Είναι αυτό που έλεγα πριν, κύριε Καραθανασόπουλε, ότι ενώ συμβασιοποιήθηκε το 2007 ως προμήθεια, κοιτάξτε, όχι ως έργο, που έπρεπε να είναι ως έργο, ως προμήθεια, το ETCS, η πρόοδος του σχετίζεται απόλυτα με την πορεία του έργου, της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης. Άρα είχαμε ένα ποσοστό 72%, όπως είπα πριν, εκεί μπορούσε να προχωρήσει και το ETCS. Αυτό είναι για τους σειρμούς. Αυτό είναι... Η σύμβαση για τους σειρμούς. Όχι. Αυτό είναι δύο συμβάσεις για το ETCS. Για τους σειρμούς, νομίζω, οι 2004 είχαν παραδοθεί στην ΓΕΟΣΕ, είχαν μπει σε 88 αμαξοστοιχίες αυτά τα συστήματα. Νομίζω, δεν ξέρω αν είχε ολοκληρωθεί, αλλά ήταν... Ναι. Δεν είχε και νόημα, ξέρετε. Ναι. Γιατί αν μπαίνει πάνω στους σειρμούς, αλλά δεν υπάρχει στις ράγες και δεν έχεις και τηλεδιοίκηση και δεν έχεις και σηματοδότηση κυρίως, είναι δώρο άδωρο. Επίσης, θα σας δώσω ένα πίνακα για τις απορροφήσεις για τις 10.005 που ρωτάτε. Ναι. Έγινε το 7. Το 7, λοιπόν, η απορρόφηση, δηλαδή πληρωμές για την υλοποίηση του έργου, ήταν 0. Το 8 ήταν 1.270.000. Δηλαδή, επί της ουσίας, οι μελέτες. Τότε... Το 9, αυτό θέλω να σου πω, το 9... Εντάξει, δεν θέλω πολλές λεπτομέρειες. Το 10 ήταν 0. Σας ρώτησα. Ναι, όχι, σας τα λέω, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αυτή η σύμβαση. Σύμφωνοι. Έτσι. Τότε... Χρόνο παράδοσης. Δώσατε τις απαντήσεις. Το 10, λοιπόν, 5 τρίτου του 10. Σωστό είναι αυτό, το ξέρω. Ναι. Δώσατε, λοιπόν, τις απαντήσεις. Ο διευθύνων όμως σύμβουλος τότε της ΕργοΣΕ, ο κύριος Διονέλης, στο επόμενο που μας έδωσε, λέει ότι τον 18 τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος ATCS και στα τέλη του 17 η εγκατάσταση του συστήματος GSMR. Αυτά τα στοιχεία μας έδωσε στο υπόμνημά του.
Όμως τον διαψεύδουν. Στους σειρμούς λέτε τώρα ή κάτω. Ναι, παντού. Όχι, παντού δεν έχει παντού. Δεν γινόταν λέει, παντού. Λέει τώρα στο GSMR, στον κύριο σιδηροδρομικό άξονα της χώρας, στο ETCS, σε 88 αμαξοστοιχίες και στη γραμμή συνολικά. Εδώ πέρα το διαψεύδουν όμως και οι εμπειρογνώμονες του κύριου Γεραπετρίτη, που λένε ότι τα συστήματα αυτά, για παράδειγμα για το GSMR, ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε σε τρεις φάσεις, το 18, το 20 και το 21, ολοκληρωτικά. Το ATCS, στους σειρμούς, παραδόθηκε το 13/7 του 18 και τότε η ΓΕΟΣΕΜ που τις παραδόθηκε έκανε παρατηρήσεις ότι το σύστημα αυτό δεν ήταν πλήρως λειτουργικό εξαιτίας φθορών από εξωγενείς παράγοντες. Πώς είναι δυνατόν να σου παραδίδεται ένα έργο ετοιμοπαράδοτο και να μιλάει η ΓΕΟΣΕ για φθορές από εξωτερικούς παράγοντες. Άρα δεν μην είναι λειτουργικό το σύστημα αυτό, χωρίς να λειτουργήσει ποτέ. Καταρχάς να το πιάσουμε Και τρίτον, το ίδιο συμβαίνει και με το επίγειο. Και μάλιστα η κυρία, να ολοκληρώσω δηλαδή την ερώτηση για να απαντήσει συνολικά, της ΡΑΣ, σε υπόμνημα που έστειλε και μας το κοινοποίησε και σε εμάς, στον εφέτη ανακριτή της Λάρισας, μιλάει για τη συγκεκριμένη πρόοδο των έργων αυτών, όπου επί της ουσίας τι λέει η κυρία Τσαπαρίκου στο εγγραφό της αυτό, λέει ότι, το έχω εδώ μπροστά μου, λέει για παράδειγμα για την GSMR ότι επί της ουσίας εγκρίθηκε το σύστημα αυτό για το γραμμή τον 7ο του 2022, για τα μηχανοκίνητα, τα τρένα υποβλήθηκε στις 6 Δευτέρου του 23 η αίτηση από την ΓΕΟΣΕ για να πιστοποιηθεί. Το ETCS πήρε έγκριση αυτό που είναι στις γραμμές στις 26 του 23, ενώ το ATCS στους σειρμούς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η νέα διαδικασία, ο νέος διαγωνισμός για την αντικατάσταση των βλαβών που υπήρχαν. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν συμβάσεις να διαρκούν 20 χρόνια, να μην είναι λειτουργικές και για να εγκριθούν και να παραδοθούν. Δηλαδή τώρα δεν είναι αυτό ο παραλογισμός που είπατε πριν, υλοποίηση έργου, παράδοση έργου, έχουμε και λειτουργικότητα έργου και πιστοποίηση έργου. Άρα τέσσερα στάδια που το ένα από το άλλο αποκρίνει ως ημέρα με τη νύχτα. Και εκεί κάποιοι δεν λένε αλήθεια. Το παράξενο είναι να λένε όλοι αλήθεια, κύριε Γαλανσόπουλε, και θα σας το εξηγήσω λίγο. Και εκεί μπορεί να βγάλει κανείς ασφαλώς ένα συμπέρασμα πόσο επιβάρυνε τη λειτουργία του σιδηροδρόμου το σπάσιμο του ΟΣΕ. Διότι η εργοσέ από αυτούς που ιδρύθηκε έγινε, υποτίθεται, για να υπάρχει μια ευελιξία και μια ταχύτητα στην υλοποίηση των έργων του σιδηροδρόμου. Αν δείτε όταν ιδρύθηκε η εργοσέ και στη συνέχεια. Για να δούμε όμως. Η εργοσέ τι κάνει? Εκτελεί έργα και συμβάσεις για λογαριασμό του σιδηροδρόμου, έργα υποδομών. Όταν τελειώνει ένα έργο η εργοσέ, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να παραδοθεί στον ΟΣΕ και ο ΟΣΕ να τρέξει όλες τις διαδικασίες πιστοποίησης για να το θέσει σε λειτουργία. Άρα να πάει στη ΡΑΣ σε πάρα πολλές περιπτώσεις ή οπουδήποτε αλλού να το πιστοποιήσει, να κάνει συμβόλαια συντήρησης, αν δεν έχει το προσωπικό να το συντηρήσει η ίδια. Και επομένως, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι άλλο το τελειώνω μια σύμβαση. Βεβαίως είσαστε πολύ έξυπνος, κύριε Σπύριτζη, και θέλω να με πάτε αλλού. Εγώ όχι, δεν σας πάω καθόλου. Θέλω να πάω αλλού όμως. Σας πάω σε αυτό που συμβαίνει. Θέλω να πάω αλλού με τις συμβάσεις. Λέει η εργοσέ δηλαδή, ναι, για το GSMR. Εγώ η σύμβαση που είχα για το GSMR την τέλειωσα το 17. Εκπαιδεύσαμε το προσωπικό μέχρι το 18 και είχαμε τελειώσει. Πολύ ωραία. Τι γίνεται στη συνέχεια? Παραδίδεται στον ΟΣΕ και ο ΟΣΕ οφείλει να κάνει πιστοποίηση του συστήματος, να καλύψει όποια κενά υπάρχουν σε σχέση με νέους σειρμούς που δεν είχαν το σύστημα ή σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με το εικόνιο που σας είπα πριν, που δεν ήταν
αν θυμάμαι καλά, στην αρχική σύμβαση, για να το θέσει σε λειτουργία. Από την ώρα λοιπόν που ολοκληρώνεται η σύμβαση, η αρχική, το ίδιο ισχύει για τη 10.004 που μου λέτε. Εκεί όμως συμβαίνει και κάτι ακόμη. Από την ώρα λοιπόν που τελειώνει από την εργοσία μια σύμβαση και παραδίδεται στον ΟΣΕ για να πιστοποιηθεί και να τεθεί σε λειτουργία, υπάρχουν οι διαφορετικές εκδοχές των δύο οργανισμών. Γιατί ο ένας λέει για να το θέσει σε λειτουργία και να το έχει πιστοποιήσει και όλα τα υπόλοιπα, και ο άλλος προφανώς λέει για την ολοκλήρωση της σύμβασης. Σε σχέση με το GSMR, γνωρίζω όμως ότι ο ΟΣΕ όχι μόνο πήρε το σύστημα, αλλά μέχρι το 2018 και το 2019 είχε κάνει και σύμβαση συντήρησης με την Nokia. Γιατί δεν είχε εμπιστοσύνη με αυτά που είχαν γίνει στο παρελθόν και με αυτά που γινόντουσαν μετά στη Siemens. Πάμε τώρα στη 10.004. Ναι, λίγο θα παρακαλούσα λίγο πιο σύντομα, γιατί όσο δεν είναι περιορισμένος και είναι έξυπνη τακτική να μιλάτε πολύ. Όχι, όχι. Για να αποφεύγετε τις ερωτήσεις. Άμα δεν είναι ενδιαφέροντα αυτά που λέω, έρχομαι και αύριο. Εγώ είμαι στη διάθεση σας όσες μέρες. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας κάνω ερωτήσεις 2 ώρες. Ωραία. Αρκεί να μου το επιτρέψει ο πρόεδρος. Εγώ θα παρακαλούσα τον πρόεδρο να σας επιτρέψει. Πολύ ωραία λοιπόν. Όταν έχεις λοιπόν για το ETCS 2 συμβάσεις, τη 10.004 και τη 10.005, όποια από τις 2 και να ολοκληρωθεί, στο 100%. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η άλλη, μπορεί να λειτουργήσει. Όχι είναι η απάντηση. Δηλαδή, για να έχουμε ETCS πρέπει να εγκατασταθεί και στους σειρμούς και στις ράγες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Άρα, στο υπόμνημα, λοιπόν, δεν λέει αυτό ο κύριος Διονέλης. Αφήνει την εντύπωση ότι ήταν λειτουργικά τα συστήματα, έτσι όπως τα γράφει. Δεν θέλω να ερμηνεύσω τον κύριο Διονέλη. Μάλιστα. Αυτό που ξέρω είναι για τους σειρμούς. Ότι δηλαδή, τι θέλω να πω, κύριε Σπίρτζη. Από τη στιγμή που η εργοσία, όπως είπατε κι εσείς, είναι ένα υβρίδιο που δεν απαντάτε πουθενά, δηλαδή να είναι αυτός ο οποίος παραγγέλνει το έργο, να είναι ο λεχτής του έργου και να είναι και ο πιστοποιητής του έργου, 3-1 δηλαδή, χωρίς κανένας τρίτος να παρεμβαίνει, μπορεί να δίνει οποιαδήποτε στοιχεία θέλει από τη στιγμή που είναι μόνος του. Άρα, το ότι 7-17 που σας είπε η εργοσία ότι ήταν στο 72% το 2019, μπορεί να είναι σαν αυτό που λέει ο λαός μας, ρώτα τον μπάρμπα μου τον ψεύτη. Δεν γίνεται αυτό, κύριε Καραθανασόπουλε, γιατί η ΕργοΣΕ έχει συγκεκριμένη διαδικασία στα δημόσια έργα και συγκεκριμένες πληρωμές, ναι, ιδιαίτερα στα συγχρηματοδοτούμενα. Άρα, αυτά που πληρώνει δεν μπορεί να μην έχουν εκτελέσει. Λοιπόν, από αυτή την άποψη... Αλλιώς, αν το κάνει αυτό, πρέπει να πάνε όποιος το κάνει φυλακή, ας πούμε. Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση, λοιπόν. Κατά πόσο είναι πραγματικά τα στοιχεία τα οποία δίνονται από τη στιγμή που είναι αυτή η υβριδική κατάσταση που δεν απαντάται αλλού. Και σας ρωτάω, κύριε Υπουργέ, από τη στιγμή λοιπόν που η ΕργοΣΕ τυπικά είναι θυγατρική του ΟΣΕ. Μετά διασπάστηκε τελείως και δεν ήταν θυγατρική. Ποτέ δεν διασπάστηκε. Ακόμη θυγατρική είναι. Όχι, τώρα απόκτησε διαφορετικό χαρτί, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Αλλά λέω, θυγατρική μιας μητρικής, η οποία δεν την ελέγχει η μητρική. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται από το Υπουργείο και είναι μόνη της ελεγχτής, ελεγχόμενος και πιστοποιητής. Σε αυτό το τραγέλαφο, λοιπόν, εσείς τι κάνατε για να το αλλάξετε, αφού είπατε ότι είναι νομοθεσία του κυρίου Στυλιανίδη? Όχι, δεν είπα ότι για τον κύριο Στυλιανίδη, είπα για τις αρμοδιότητες που είχε. Αυτό λέω. Ένας τραγέλαφος λοιπόν που έχει όλες τις αρμοδιότητες επάνω του. Και ο οποίος δεν είναι λογικός ως αρμοδιότητες να είναι ελεγχτής, ελεγχόμενος και πιστοποιητής ταυτόχρονα στο ίδιο πρόσωπο. Να σε ευχαριστήσω για την ερώτηση καταρχάς. Κύριε Καραθανασόπουλε, όπως γνωρίζετε, μέχρι τον Αύγουστο του 2018 είμαστε στο μνημόνιο. Και όπως γνωρίζετε, μέχρι το 2018 όλος ο όμιλος ΟΣΕ ήταν στο υπερταμείο. Άρα δεν μπορούσε να γίνει κάποια τροποποίηση στους οργανισμούς αυτό. Από το Υπουργείο ή από την κυβέρνηση. Επειδή όμως διαπίστωσε αυτό κενό, και όχι μόνο σε αυτό το τομέα και σε άλλους τομές, είχαμε κάνει νέο προεδρικό διάταγμα στο Υπουργείο προκειμένου να καλύψουμε τέτοιου είδους, αν θέλετε, διεθνείς πρωτοτυπίες, παραλογισμούς. Κατά τη γνώμη μου,
Γιατί είναι τρομερό να έχεις ή να λες ότι έχεις εποπτεύων Υπουργείο στην ΕργοΣΕ, έτσι δεν είναι, και να μην είναι ούτε προϊσταμένη αρχή το Υπουργείο. Άρα τι ρόλο παίζει το Υπουργείο? Γιατί έγινε αυτό καταρχάς και αν είναι μόνο στην ΕργοΣΕ που έχει γίνει? Και η απάντηση είναι όχι, δεν είναι μόνο στην ΕργοΣΕ και στον ΟΣΕ και στον Όμιλο ΟΣΕ. Το είπα και πριν, όλοι αυτοί οι οργανισμοί στο παρελθόν ήταν αμυγός του δημοσίου, παίζαν το ρόλο δημόσιας υπηρεσίας. Ο ΟΣΕ, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ και μια σειρά από τέτοιους μεγάλους οργανισμούς που συνέβαλαν και στην ανάπτυξη της χώρας και στην τεχνογνωσία. Όταν άρχισαν οι πολιτικές του σπασίματος και των ιδιωτικοποιήσεων αυτών των οργανισμών, η δημόσια διοίκηση σε επίπεδο Υπουργείων δεν φρόντισε να αποκτήσει εκείνες τις δομές ελέγχου. Δηλαδή, στο Υπουργείο, ας πούμε, δεν υπήρχε ούτε γραφείο, ούτε τμήμα για τα μέσα σταθερής τροχιάς. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Λοιπόν, τελικά το προεδρικό διάταγμα τι έγινε? Το προεδρικό διάταγμα... Εκδόθηκε? Βέβαια εκδόθηκε. Πότε εκδόθηκε? Εκδόθηκε 12 Οκτωβρίου του 2017. Άρα πριν λήξουν τα μνημόνια, οπότε αυτό που λέτε δεν ισχύει για τα μνημόνια. Του Υπουργείου, όχι της ΕργοΣΕ. Στην ΕργοΣΕ δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα και στον ΟΣΕ. Τον οργανισμό όμως του Υπουργείου μπορούσαμε να κάνουμε. Λέω, τι πότε αλλάξατε, σας ρώτησε συγκεκριμένα, πότε αλλάξατε αυτή τον τραγέλαφο που είσαι στην ΕργοΣΕ? Όχι, αυτό τον τραγέλαφο δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε. Δεν μπορούσατε να το αλλάξετε, λοιπόν. Λέτε. Πολιτική μου θέση είναι, και το λέω, ότι έπρεπε να ενοποιηθεί ο ΟΣΕ με την ΕργοΣΕ και όχι μόνο. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει όταν αυτοί οι φορείς πρώτον ήταν στο υπερταμείο και όταν μέχρι τον Αύγουστο του 2018 ήμασταν στην κατάσταση που ήμασταν. Μετά υπάρχει και ένας χρόνος επιπλέον. Εντάξει. Που δεν κάνετε καμία κίνηση επί της ουσίας για να αλλάξετε αυτό το τραγέλαφο. Ναι. Όχι. Λοιπόν, δεύτερο που θα θέλω να ρωτήσω, κύριε Σπίρτζη. Είπατε για τη ζάχαρη. Η ζάχαρη, η τηλεδιοίκηση εκεί στη ζάχαρη, λειτουργούσε? Βέβαια λειτουργούσε. Κανονικά? Κανονικότατα. Εγώ έχω εδώ πέρα, έγραφα τηλεγραφήματα του ΟΣΕ για όλα τα χρόνια. Για το 2017 τα τηλεγραφήματα είναι 38 σελίδες. Άρα είναι πολλαπλά τηλεγραφήματα. Για το 2017 που υπήρχαν παρατηρήσεις, τηλεγραφήματα ότι ο σταθμός ζάχαρης δεν λειτουργεί. Δεν το... Έχει βλάβες, έχει τόνα, έχει τάλα. Καλά, άλλο βλάβες σε μια λειτουργία. Άλλο λέω. Άρα λοιπόν δεν λειτουργούσε κανονικά. Όχι, κανονικά λειτουργούσε. Λειτουργούσε κάθε με βλάβες, με προβλήματα. Όλα τα συστήματα. Με διακοπές. Κύριε Καραθανασόπουλε, όλα τα συστήματα, ακόμη και τα καινούργια, έχουν βλάβες και επιδιορθώνονται. Αυτό έλειπε. Να βάζεις ένα σύστημα, δηλαδή αυτή η λογική που έχουμε στη χώρα. Ότι εντάξει, εγώ να καταλάβω να είναι μία-δύο φορές βλάβες, αλλά 38 τηλεγραφήματα για βλάβες. Βεβαίως, όταν σημαίνει είναι, ότι κάθε 15 μέρες χάλαγε. Κύριε Καραθανασόπουλε, όταν έχεις απαρχαιωμένο εξοπλισμό, αυτό πληρώνεις. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό ότι λειτουργούσε κανονικά. Εντάξει, όταν χαλούσε, επιδιορθωνόταν. Εντάξει, αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο βγάζουμε εμείς. Είπατε ότι δύο μηχανοδηγοί μπήκαν μετά το άδενδρο. Ναι. Εδώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήταν και πριν δύο μηχανοδηγοί, πριν Όχι. το άδενδρο. Δεν ήταν θεσμοθετημένοι πριν το άδενδρο οι δύο μηχανοδηγοί. Μπορεί και να υπήρχαν δηλαδή. Μπορεί να υπήρχαν, μπορεί και να μην υπήρχαν. Μπορεί και να θεσμοθετημένο υπήρχαν. Δεν ήταν. Υποχρεωτικό δεν ήταν. Δεν ήταν υποχρεωτικό. Δεν ήταν υποχρεωτικό και δεν ήταν να είναι αποκλειστικά. Και αυτό έγινε ως αντιστάθμισμα του άδεδρου ή ως αντιστάθμισμα ότι καταργήθηκε ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας? Καμία σχέση με τον προϊστάμενο αμαξοστοιχίας. Γιατί άλλοι μας είπανε, εκείνης της περίοδου που είσαστε εσείς υπουργός, ότι ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας αντικαταστάθηκε επί της ουσίας προσθέτοντας και δεύτερο μηχανοδηγό, μας είπανε. Με αυτό το αιτιολόγησαν. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Έτσι μας αιτιολόγησαν τώρα. Εγώ δεν τι να σας πω. Του ΟΣΕ και της ΕργοΣΕ. Αυτά μας είπανε. Και της ΤΡΕΝΟΣΕ μας το είπε το ίδιο πράγμα. Ότι για να βάλουμε δεύτερο μηχανοδηγό, καταργήσαμε τον προϊστάμενο για να βάλουμε δεύτερο μηχανοδηγό, μας είπανε. Ωραία, επειδή το θεσμοθέτησα εγώ και με νόμο, μάλιστα, να σας ενημερώσω. Στο άνδεδρο. Θέλω να είμαι πολύ φιδωλός
σε εκφράσεις. Μπορείτε να βρείτε το υπόβλημα. Ήταν ναι. από ταχύτητα, με υψηλή ταχύτητα και νομίζω ότι δεν κόπηκε καν ταχύτητα εκεί πέρα ναι. από το πόρισμα που υπήρχε. Δηλαδή, ούτε προσπάθεια φρεναρίσματος με ό,τι αυτό σημαίνει. Επομένως, γι' αυτό το λόγο και μέχρι να εγκατασταθεί σε λειτουργία το ETCS... Πάντως, όταν έγινε το ατύχημα, δεν καλώς ήταν δύο μηχανοδηγοί και ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας στην καμπίνα που έγινε το ατύχημα του άνθρωπου. Ναι, κακώς ήταν όλοι αυτοί στην καμπίνα. Και αυτό θεσμοθετήθηκε. Άρα λοιπόν. Να μην είναι στην καμπίνα. Να είναι οι δύο μηχανοδηγοί στην καμπίνα. Δεν μπορεί να είναι στην καμπίνα. Υπήρχαν και δύο μηχανοδηγοί και τότε. Ναι, αλλά όχι με το ρόλο του. Εντάξει, έτσι. Σύμφωνοι. Μια στιγμή. Μια στιγμή, γιατί αυτό είναι κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικό. Επειδή ακούγεται, οι πιέσεις που υπήρχαν, κύριε Καραθανασόπουλε, ήταν όχι να μην υπάρχει ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας, έτσι το λέμε και με τίτλο, προϊστάμενος αμαξοστοιχίας. Μα έχει την ευθύνη, ήταν ο κύριος. Ποια ευθύνη έχει. Είναι σαν να μου λέτε ότι σε ένα αεροπλάνο... Είναι μπορούσε να τη σταματήσει την αμαξοστοιχία. Δεν μπορούσε να... Δεν μπορούσε. Είναι σαν να μου λέτε... Ποιος το λέει, αυτό μας είπανε οι υπεύθυνοι. Αφήστε μου όμως να απαντήσω. Ότι είχε το δικαίωμα να σταματήσετε να αμαξοστοιχεία με βάση το γενικό κανονισμό. Ωραία. Που είχε και τότε. Και λέω εγώ τώρα και θα πάμε και στο γενικό κανονισμό. Είναι σαν να μου λέτε λοιπόν ότι σε ένα αεροπλάνο, προϊστάμενος του αεροπλάνου είναι ο προϊστάμενος των αεροσυνοδών. Δεν είναι το ίδιο Μην το εκχυδαίζουμε καθόλου. Γιατί στο γενικό κανονισμό που είσαι πριν. Και... Ήταν ο κύριος του τρένου. Ναι, βέβαια, αυτός αποφάσιζε το... αν θα σταματήσει ή αν θα προχωρήσει το τρένο. Για να δούμε αν ήταν. Για να δούμε. Έτσι έλεγε. Έτσι μας είπανε. Ωραία. Και εγώ θα σας πω δώσω στοιχεία για άλλα πράγματα όμως. Διότι ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας δεν είχε τις γνώσεις που έχει ένας μηχανοδηγός. Ήταν ένα υπόλοιμα, αν θέλετε, της λογικής που λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος όταν οι μηχανοδηγοί ρίχναν κάρβουνο στο Μουτζούρι. Δεν είμαστε εκεί τώρα. Και έχουμε μία σειρά από εγκυκλίων και αποφάσεων στη διάρκεια των χρόνων. Θα σας τις προσκομίσω και αναφέρω συγκεκριμένα. Το 11. Εγκύκλιος την έχει βγάλει ο κ. Στεφανόπουλος. Που αναφέρει, σύμφωνα με το εδάφιο τάδε κτλ, ορίζεται ότι στις αυτοκινητάμαξες η παρουσία του προϊσταμένου αμαξοστοιχίας παρά το μηχανοδηγό δεν είναι αναγκαίο. Αυτό είναι για τον προαστιακό που μας λέτε. Ναι, δεν είναι μόνο για τον προαστιακό. Για τον προαστιακό ήταν αυτό. Είναι ναι, αυτό πράγμα. Είναι για τον προαστιακό. Έτσι, πάμε. Πάμε για τα τρένα, εντάξει. Πάμε. Όχι, θα πάμε. Ναι. Είναι πολλές οι αποφάσεις, δεν είναι μία. Θα με συγχωρέσετε λίγο. Λοιπόν, άλλη εγκύκλειος, του 11. Ο κύριος Ηλιασκόπουλος. Ανάθεση καθηκόντων διενέργειας ελέγχων και έκδοση σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς στους προϊσταμένους αμαξοστοιχείων για να κόβουν εισιτήρια. Οι προϊστάμενοι αμαξοστοιχείας. Λοιπόν, άλλο. Εδώ. Όχι, λοιπόν, περιμένετε. Εντάξει, όχι, περιμένετε και εντάξει. Δεν με αφήνει να σας απαντήσω. Μπορείτε να το 4 του κύριου Λιάπη. Στην Επιτροπή Εμπειρογνωμών όμως του κύριου Γεραπετρίτη λέει ότι μέχρι την τροποποίηση το Μάρτιο του 19. Επιβάλλονται σε κάθε σειρμό η παρουσία προϊστάμενων αμαξοστοιχεία με ουσιαστικά καθήκοντα ελεγκτή κάθε διαδικασία και λεπτομέρειες εντός του σειρμού και δυνατότητα αυτόματης πέδησης του σειρμού όποτε έγινε απαραίτητο. Αυτό λέει. Ναι, δεν ισχύει αυτό και συνεχίζω. Πώς δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Τι να κάνουμε ψέματα. Τώρα. Δεν ισχύει στον προηγούμενο γενικό κανονισμό. Εσύ μου φαίνεται ορισμένες εγκύκλειες. Μα αυτά εφαρμόζονται. Οι εγκύκλειοι δεν αφήσουν, δεν μπορούν να αλλάξουν το γενικό κανονισμό. Όχι, δεν είναι εγκύκλειος. Αυτός είναι ο γενικός κανονισμός που ισχύει. Δεν είναι. Είναι υπουργικές αποφάσεις 27 Ιουλίου του 2004 ο κ. Λιάπης. Με μην μου λέτε για τον προαστιακό τώρα και για το. Που μα έκανε, δεν είναι μόνο για τον προαστιακό. Που έκαναν απεργία οι εργαζόμενοι και για τον προαστιακό και για το μετρό. Για αυτά μου λέτε τώρα. Όχι, δεν σας λέω για αυτά. Για ποια μου λέτε, εγώ σας λέω για το τρένο. Σας λέω και για το τρένο. Άμα δεν θέλετε να το ακούσετε, μην το ακούτε. Ωραία. Τι να σας κάνω τώρα. Εγώ θα σας τα δώσω. Να και αξιολογήστε τα. Να μας τα δώσω. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ολοκληρώσω όμως, κύριε Καραθανασόπουλε. Το 2001. Τα ίδια. Να σας διαβάσω ακριβώς και το. Στις περιπτώσεις που η εκτική μονάδα η οποία εκτελεί την αμαξοστοιχεία αποκόπτεται από τη σύνδεση αμαξοστοιχείας εντός της περιοχής του σταθμού, η ευθύνη εξασφάλισης απογκομμένης σύνδεσης περιέρχεται στο σταθμάρχη του σταθμού.
Μα μου λέτε παραδείγματα μικροπεριπτώσεων. Δεν είναι παραδείγματα. Αυτά είναι, αυτά είναι εξαιρέσεις όταν είναι αυτά... μέσα στο σταθμό. Ποιος είναι. Όχι, δεν είναι εξαιρέσεις. Είναι κατάργηση επί της ουσίας στην πράξη. Εντάξει. Ωραία. Έχετε διαφορετική. Μια στιγμή. Λοιπόν. Πώς υιοθετήθηκε ο κανονισμός. Κάθισε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και έγραψε. Πάντως οι εργαζόμενοι διαφώνησαν. Όχι, δεν διαφώνησαν. Και δεν το ψήφισαν αυτή την αλλαγή. Όχι, σας δίνω τα πρακτικά. Δεν διαφώνησαν. Μα μας δώσε και αυτά τα πρακτικά. Τα πρακτικά των επιτροπών. Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία μας δώσε. Δεν διαφώνησαν. Ότι δεν ψήφισαν τη συγκεκριμένη διάταξη. Ναι, ακούστε όμως, κύριε Καραθανασόπουλε, διότι εδώ θα λέμε αλήθεια. Γιατί και εγώ έχω διατελέσει για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες συνδικαλιστής. Μα ο πρόεδρος της πώς μας είπε. Ότι δεν... Να το ξαναπώ. Ναι. Έχω διατελέσει συνδικαλιστής για πάρα πολλά χρόνια. Αν εγώ λοιπόν για μια ομάδα εργαζομένων που θέλω να τους καλύψω συνδικαλιστικά δεν καταψηφίζω, δεν ψηφίζω αυτό που εισηγούνται οι επιστήμονες, όλοι οι συνδρομικοί φορείς, ειδικοί επιστήμονες, δεν ήρθε και το εισηγήθηκε ούτε ο Υπουργός, ούτε ο Γενικός Γραμματέας, ούτε ο Διευθύνων Σύμβουλος. Πάντως, όλοι οι προηγούμενοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Κέντρων ΟΣΕ, λέγανε ότι ήταν λάθος που καταργήθηκε και οι υπουργοί προηγούμενοι. Να μας πούνε όμως και πού εφαρμοζόταν, ένα και δεύτερο. Αυτό λέγανε. Ναι, ναι. Και εγώ λέω να μας πούνε και πού εφαρμοζόταν και με ποια εκπαίδευση. Με ποια εκπαίδευση. Ναι. Πείτε μου, εσείς οι συνοδοί που παίζαν τον ρόλο του προϊσταμένου, που τους έβαζαν να κόβουν εισιτήρια, με ποια εκπαίδευση θα σταματούσαν τα μαξοστοιχεία. Είπατε, κύριε Υπουργέ, αλλά σε κάθε ότι περίπτωση, μετά το άνδενδρο... Μια στιγμή, κύριε Καραθανασόπουλε, να ολοκληρώσω λίγο για τους προϊσταμένους αμαξοστοιχείας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό εισηγήθηκαν, δεν άλεξε λέξη από μένα και αυτό θεσμοθετήθηκε. Κάτι που σας ενδιαφέρει όμως και πολιτικά, είναι, δεν είναι αυτό. Γιατί εγώ σαν υπουργός δεν δέχτηκα πίεση ποτέ για το αν θα υπάρχουν συνοδοί σε ένα τρένο ή προϊστάμενοι αμαξοστοιχείων. Δέχθηκα πιέσεις όμως για να μην υπάρχει δεύτερος μηχανοδηγός. Μάλιστα. Γιατί εκεί είναι ψηλά οι αμοιβές, εκεί είναι το εξειδικευμένο προσωπικό και εκεί είναι το πρόσθετο κόστος στις συνδρομικές εταιρείες. Και δεν μιλάω προφανώς για τη δημόσια τρένωσε. Μάλιστα. Μας είπατε, κύριε Υπουργέ, και δεν θέλω να... ότι μετά το άδενδρο καθιερώσατε την πεντάωρη εργασία... 5,5 ώρες, μάθαμε. 5,5 ώρες εργασία για τους μηχανοδηγούς. Ναι. Εδώ έχω εξώδικο της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης του 2019, να δω την ημερομηνία ακριβώς, 16 Απριλίου του 19, προς την Τρένωσε, η οποία μιλάει για υποχρεώνει τους εργαζόμενους για απασχόληση άνω των 7 συνεχόμενων ημερών εργασίας. Δεν χορηγεί τις μισές αναπαύσεις κάθε μήνα. Δεν χορηγεί αναπαύσεις όσο έχουν ετηθεί. Και τέλος, δεν εκδίδει μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας. Μιλάει επίσης ότι κυριαρχεί υπερεργασιακή και υπεροριακή απασχόληση. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στη μητρική εταιρεία στην Ιταλία. Και βάζει μια σε... Άρα, αυτό αντιμετώπισε την εντατικοποίηση των μηχανοδηγών. Αν γινόταν αυτό, προφανώς παρανομούσε η Τρένωσε. Ιδιωτική Τρένωσε. Αλλά νομίζω ότι καλέστε τους μηχανοδηγούς. Οπότε εγώ συμφωνώ ότι η εντατικοποίηση οφείλεται στην Ιδιωτική Τρένωσε, λοιπόν. Άρα λοιπόν ότι έχουμε... θεσμοθετήθηκε, όμως θεσμοθετήθηκε, έτσι. Θα σας δώσω και το ΦΕΚ. Εγώ δεν το αφισβητώ, αλλά τι ισχύει πραγματικά. Άλλο το τι λέω και άλλο το τι ισχύει πραγματικά, όμως. Έχει μια απόσταση και έπρεπε οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί να επιβάλλουν αυτό. Δεν φαίνεται εκεί, να το επιβάλλουν. Εκεί λοιπόν υπάρχει η επιθεώρηση εργασίας που είναι το αρμόδιο όργανο. Αν παρανομεί ο εργοδότης... Μετά λοιπόν από όλα αυτά που είπαμε, ότι μια σειρά τα συστήματα ασφαλείας δεν είχαν τοποθετηθεί. Υπάρχει εντατικοποίηση των μηχανοδηγών. Υπάρχει λοιπές προσωπικό για τη συντήρηση στις γραμμές. Είχε δυσκολία συνολικά. Το λέτε και εσείς πριν, δεν θέλω να επαναλάβω. Με τους εργαζόμενους γραμμής που είναι τώρα ένας εργαζόμενος 40 χιλιόμετρα. Τι θα επιβλέψει. Μετά από όλα αυτά, πώς φτάσατε στο σημείο να κάνετε 2-3 φορές δήλωση ότι ο σιδηρόδρομος σε 3 ώρες και 10 λεφτά θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα. Αν δείτε... Είναι δυνατόν και να καλείτε την Τρένωσε να φέρει τα γρήγορα τρένα, λέει τα βέλος, για να κάνει. Όταν δεν υπάρχουν όλα αυτά. Δεν τα φέρει. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν όλα αυτά. Μια στιγμή, τώρα, δοκιμαστικά γιατί... το έφερε, έτρεξε 213 χιλιόμετρα σε γραμμή που το όριο του ανώτερου είναι 160 χιλιόμετρα.
Είναι 160 χιλιόμετρα. Το ανώτερο όριο. Πώς έτρεξε με 213. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Πώς έτρεξε με 213 και δεν βγήκε το Υπουργείο να τους πει τι κάνετε και εγκληματίτε. Νομίζω κάνανε δοκιμή και ήταν κλειστή η γραμμή για τα υπόλοιπα. Γιατί ήταν, όπως είπατε, για δοκιμαστική λειτουργία. Νομίζω. Ναι. Αλλά πώς μπορούσε να ήταν σε τρεις ώρες στη Θεσσαλονίκη μετά από όλα αυτά. Γιατί λοιπόν ήταν. Και καλούσατε να είναι σε τρεις ώρες. Επιβεβαιώνεται αυτά που είπα πριν. Σε τρεις ώρες και 20 λεπτά θα γινόταν το δρομολόγιο, γιατί θα αυξάνονταν τα όρια ταχύτητας εφόσον. Τα συστήματα. Εφόσον είχαν εγκατασταθεί τα συστήματα. Από τη στιγμή. Μα εσείς καλούσατε, είναι έτοιμα, λέει, να φέρετε τα τρένα να τα βάλετε. Αυτή αυτό στιγμή. Λέτε, το λέτε συγκεκριμένα. Το ναι, Μάιο είχα... του 2019. Για πότε το είπα, κύριε Καταναγκαστή. Για πότε έχετε καλέσει την Ετρένωσέ να βάλει τα τρένα. Είχαμε χρονοδιάγραμμα, ακούστε με λίγο. Βεβαίως, θα φέρει τα τρένα, θα μπουν τα συστήματα και τότε θα επιτρεπόταν να πηγαίνουν. Και το λέγατε για το όταν τα συστήματα. Όταν τι εννοείται όταν τα συστήματα. Είχαν καθυστερήσει τα συστήματα. Μα εσείς δεν άρα, έχετε τα φέρει τα να τρένα. Να το ξαναπώ. Αντί να πείτε ότι έχουν καθυστερήσει τα συστήματα, δεν υπάρχουν. Άρα αυτό και που λέγαμε για το καλοκαίρι του 19, ότι θα έχουμε τρένα γρήγορα για τη Θεσσαλονίκη, δεν πάμε και θα πάμε μετά από όχι, τρία γιατί χρόνια. Πιστεύαμε ότι θα ήταν έτοιμα. Πώς θα ήταν έτοιμα. Πώς. Εντάξει. Λοιπόν, άρα φάνηκε ξανά από την πορεία. Επιβεβαιώνεται αυτά που είπα πριν. Ορίστηκαν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα γιατί δεν υπήρχαν τα συστήματα. Αν υπήρχαν και άλλες παραλήψεις στο δίκτυο, στη συνέχεια, μετά το 19, έπρεπε να μειωθούν κι άλλο και τα όρια ταχύτητας και τα δρομολόγια. Πράγμα. Δηλαδή θα αυξάνεται το όριο πάνω από τα 160 όταν μπαίνουν τα συστήματα και οι εμπορικές αμαξοστικές σε ποιο δίκτυο θα πηγαίνανε, που απαγορεύεται στο δίκτυο υψηλών ταχυτήτων να κυκλοφορούν. Μα γιατί βάζουμε τα συστήματα. Για να γίνεται αυτός ο έλεγχος κυκλοφορίας. Μα απαγορεύονται όμως σε δίκτυο πάνω των 160 χιλιόμετρων να κυκλοφορεί σε εμπορική αμαξοστοιχεία. Σας λέω λοιπόν, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, οι εμπορικές αμαξοστοιχίες σε ποιο δίκτυο θα κυκλοφορούσαν από τη στιγμή που θα ήταν δίκτυο άνω των 200 χιλιόμετρων. Όταν δεν ξέρω αν αυτό που λέτε ισχύει για τις εμπορικές αμαξοστοιχίες. Μα πώς δεν ισχύει αυτό. Δεν νομίζω ότι ισχύει, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά, ξέρετε, δεν βγαίνουν πολιτική απόφαση. Τα όρια, ακόμη και στους αυτοκινητόδρομους, στις συνδρομικές γραμμές, βγαίνουν ανάλογα με τις προδιαγραφές που έχεις στην υποδομή σου και ανάλογα τα συστήματα ασφαλείας που έχεις στο σιδηρόδρομο. Δεν βγαίνουν από το κεφάλι κανενός. Είναι άλλο πράγμα αυτοκινητόδρομος, άλλο σιδηρόδρομος. Ναι, άλλο είναι, προφανώς. Αλλά και στον αυτοκινητόδρομο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες ακόμη κλήσεις. Και στον αυτοκινητόδρομο, σας λέω, λοιπόν, δεν παίρνουν όρια ταχύτητας. Από τη στιγμή που υπάρχουν όρια αυστηρά. Ακριβώς. Για το αν μπορεί να μετακινηθεί όχι μια εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν έχει πάνω όριο τα 160 χιλιόμετρα, τι να γίνει τώρα. Δεν υπάρχει, αυτό δεν το ξέρω τουλάχιστον. Να ρωτήσουμε έναν ειδικό σιδηρόδρομο που μας το πει. Βεβαίως, να ρωτήσετε έναν ειδικό, αλλά αυτά μας είπαν. Ότι σε δίκτυο μέχρι 160 χιλιόμετρα μπορούν να κυκλοφορούν εμπορικές αμαξοστοιχίες. Αυτό μας είπαν εδώ πέρα που είχαν έρθει. Το βλέπω παράδοξο. Ναι, έχει ένα σίγουρο δηλαδή, δηλαδή στη γραμμή που πάει τον ΤΣΕΒΕ στη Γαλλία, πάει και εμπορική αμαξοστοιχεία. Έχει άλλη γραμμή. Έχει. Είναι ποτέ δυνατόν. Στη Γερμανία πάει πάντως. Αν υπάρχει χώρα. Γαλλία υπάρχει. Στη Γαλλία υπάρχει ξεχωριστή γραμμή επιβατικών μεταφορών. Ναι. Ξεχωριστή. Ναι. Που έχουμε τρένα με υπερυψηλή ταχύτητα. Εμπορικά τρένα με. Όχι εμπορικά, είπα. Ξεχωριστή γραμμή επιβατικών. Α, ξεχωριστή γραμμή επιβατικών. Ναι. Εκεί είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Εδώ δεν είχαμε διπλή σιδηροδρομική γραμμή, κύριε Καραδανσόπουλε. Έργο που το παλεύει η χώρα από τη δεκαετία του 80 και το Αθήνα Θεσσαλονίκη τελειώσαμε το 17. Έχουμε και ένα παράξενο ανάγλυφο στη χώρα μας. Έχουμε έτσι. Ένα παράξενο. Βεβαίως έχουμε, αλλά δεν έχουμε δίκτυο σιδηροδρομικό. Και εσείς είπατε προς τιμή σας, πριν να ολοκληρώσουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε, γενικό. Είπατε προς τιμή σας ότι ορισμένα πράγματα είναι επιβαλλόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Όπως επιβαλλόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ζήτημα να μην υπάρχει σε όλο το δίκτυο συστήματα ασφαλείας και να υπάρχει μόνο στο δίκτυο το διασυνδεδεμένο. Δηλαδή για την Ελλάδα το δίκτυο που θα είναι διασυνδεδεμένο. Είναι Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ιδωμένη. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκτός. Άρα. Από αυτή λοιπόν την άποψη, δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλεια συνολικότερα και κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρει για την ασφάλεια, όταν εξαιρεί όλα τα υπόλοιπα δίκτυα, εκτός από το κεντρικό. Είναι πρόβλημα αυτό.
Θα σας πω, το είπα και πριν, το έδωξα να πω. Αυτό σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, ότι τα συστήματα ασφαλείας δεν μπήκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχεις ασφαλή σιδηροδρομό, γιατί αυτό είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία. Είτε έχεις συστήματα, είτε δεν έχεις. Μπήκαν για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα, άρα να μεγιστοποιήσει τη φέρουσα ικανότητα των σειρμών σε συγκεκριμένες γραμμές. Άρα, επί της ουσίας, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξυπηρετεί τα συμφέροντα και όχι τις ανάγκες των λαών, με βάση αυτό που λέτε. Προφανώς, και γι' αυτό παλεύουμε να... Πολιτική είναι η απάντηση. Να αλλάξει σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλά σημεία, κύριε Καθανασόπουλε, η δογματικά συντηρητική πολιτική που τις τελευταίες μόνο δεκαετίες... Μόνο που τα υπερψηφίζεται στο Ευρωπαϊκό. Όχι, δεν τα υπερψηφίζουμε. Δεν μόνο που την απελευθέρωση της τέτοιας... Δεν υπερψηφίσαμε ούτε αυτά. Την υλοποίησατε ούτε, την απελευθέρωση ούτε, των μεταφορών. Ούτε την απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων, ούτε μια σειρά από, αν θέλετε, εντάξει, δογματικές δεξιές προβλέψεις. Μας ακούει ο κόσμος, κύριε Σπύρτη, και βεβαίως, μας κρίνει. Βεβαίως, λοιπόν. Αλλά έχω και άλλα πράγματα, θα συνεχίσει από εδώ η Μαρία, ωραία, μετά η συντρόφισσα. Να είστε καλά.